Αυτή την ώρα, όλο ο, ο κρατικό μηχανισμό έχει εστιάσει τι δυνάμει του. ΕΜΑΚ, πυροβεστικό σώμα, ένοπλε δυνάμει, ελληνική αστυνομία, ΕΚΑΒ και τοπική αυτοδιοίκηση στη Θεσσαλία. Από την πολιτική προστασία επιχειρούν δυνάμει από την πρώτη, δεύτερη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη και όγδοη ΕΜΑΚ. Συνολικά 195 οχήματα και 480 άτομα, ΕΜΑΚ και πυροσβέστε. Επιχειρησιακά το πολύ δύσκολο πεδίο εντοπίζεται στην περιοχή μεταξύ Τρικάλων και Καρδίτσα, κατά μήκο του Λιθαίου ποταμού, που είναι παραπόταμο του ποινιού. Ο οποίο Λιθαίο ποταμό έχει πλημμυρίσει και έχει σπάσει και το φράγμα στο προάστιο. Ω εκ τούτου, τα χωριά Προάστιο, Αγία Τριάδα, όπω και τα χωριά Παλαμά, Μεγάλα Καλύβια και Καλαιογριανά, είναι αποκλεισμένα. Στην Αγία Τριάδα βρίσκονται 20 άτομα εγκλωβισμένα, ενώ αγνοούνται 6 άτομα. Στα μεγάλα καλύβια βρίσκονται 40 άτομα σε σπίτια και στα καλεογριανά 4 άτομα επίση σε σπίτια. Στον Παλαμά και το Προάστιο, που είναι κεφαλοχώρια, δηλαδή με πάνω από χίλιου κατοίκου, το καθένα, μέχρι στιγμή δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη αναφορά πέρα του ότι το νερό είναι σε υψηλά επίπεδα και ο κόσμο βρίσκεται στα πιο ψηλά σημεία των κτηρίων. Επιχειρησιακά χρησιμοποιούνται πέραν των οχυπάτων ειδικέ σωσίβιε λέμβη οι οποίες συνεχίζουν από χτέ του απεγκλωβισμούς. Ξεκίνησαν πριν από λίγο οι πρώτες πτήσεις με ένα σούπερ πούμα και τέσσερα μπέλ του περιοριστικού σώματος και ακολουθούν ένα σούπερ πούμα και ένα μπέλ των ενόπλων δυνάμεων. Καθώ θέλω να θυμίσω ότι μέχρι πρώτην λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή και παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν. Θέλω να διαβεβαιώσω πως δεν υπάρχει κανένα μέσο. Καμία ενέργεια και καμία προσπάθεια που μπορούσε ή μπορεί να γίνει ώστε να αποκλειστούν νωρίτερα και με ασφαλή τρόπο οι άνθρωποι που υποφέρουν για δεύτερο 24 ώρο στην περιοχή και δεν έγινε. Η σταδιακή βελτίωση τη κακοκαιρία Ντάνιελ, που σάρωσε τη χώρα μα, επιτρέπει στι επόμενε ώρε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα επιχειρησιακά. Από πλευρά ενόπλων δυνάμεων, Προενάρξη του φαινομένου, είχαν τεθεί σε επιφυλακή και σε ετοιμότητα όλε οι δυνάμει οι οποίε προορίζονται για αυτόν τον σκοπό, σύμφωνα με το σχέδιο ξενοκράτη. Οι ένοπλε δυνάμει επιχειρούν στην περιοχή μέχρι στιγμή με 11 μηχανήματα μηχανικού, 14 οχήματα γενική χρήσεω, με λέμβου. Στην αρχή αναπτύχθηκαν 7 λέμβοι, τώρα στην περιοχή βρίσκονται πάνω από 25 με 30 λέμβους και κατευθύνονται κι άλλε. 71 άτομα του σχεδίου Ξενοκράτη και επιπλέον αυτών υπάρχουν στι περιοχέ, τα γύρω στα Αρτόπεδα ακόμα 36 άτομα για να επέμβουν όπου χρειαστεί, σύμφωνα με τι οδηγίε τη πυροσβεστική. 7 ελικόπτερα είναι σε ετοιμότητα προκειμένου να δράσουν τα τρία εξ αυτών έρευνα διάσωση. Τα δύο από αυτά, όπω ανέφερε ο κύριο Υπουργό, ήδη βρίσκονται στον αέρα. Ε, υπάρχει επίση ετοιμότητα ένα αεροσκάφο C-130 τη πολεμική μα αεροπορία, ένα αρματαγωγό και ένα ε, πιταφμή, ε, τα οποία ενδεχομένω, αν χρειαστεί, να προσεγγίσουν και αυτά στην περιοχή. Και ήδη στην περιοχή έχει αναπτυχθεί από προχθέ το βράδυ, στην περιοχή του, των καλών νερών που έπεσε η γέφυρα, ένα κλιμάκιο τη Μόμκα με μια γέφυρα μπέλε, η οποία τώρα είναι στο στάδιο που μπορεί να αρχίσει να στείνεται όταν το επιτρέψουν οι καιρικέ συνθήκε. Επιπλέον αυτού έχουν ε, αναπτυχθεί κλιμάκια ε, του βιομηχανικού τη Μόμκα, στι δύο άλλε περιοχέ ε, τη περιοχή τη Μαγνησία που έχουν, στη μία άλλη περιοχή τη περιοχή τη Μαγνησία που έχει πέσει μια γέφυρα, περιοχη της μαγνησια επίση έχει γίνει η πρώτη επαφή με την ε, καταστραφή γέφυρα στο, Μουσά, στο Μουζάκι. Την πρώτη στιγμή που η κακοκαιρία Ντάνιελ έπληξε, έπληξε, τη χώρα μα, το κέντρο του περιοριστικού σώματο δέχτηκε 4.800 κλήσει για παροχές βοήθεια. Μέχρι τώρα έχουν γίνει 1.600 αντλήσει ομπρίων υδάτων και έχουν γίνει και 885 διασώσεις συμπολιτών. Γίνεται προσπάθεια να γίνει προσέγγιση σε όλες τις περιοχές που υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα. Ήδη από το μεσημέρι που το επέτρεψαν οι κυρικές συνθήκες ξεκίνησε και η αποαέρωση διάσωση και ήδη ένα, ελικόπτερο Super Puma του Πρισβεστικού Σώματος με διασώστες απεγκλώβησε μια γυναίκα με αναπηρικά προβλήματα από την περιοχή της Αγίας Τριάδος. Και ενεργώντας με κύριο γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, με κατά περίπτωση απαγορεύσει, διακοπέ και εκτροπέ κυκλοφορία, ενώ παράλληλα οι αστυνομικέ δυνάμει, αψηφώντα κάθε κίνδυνο, προχώρησαν σε απεγκλωβισμού και απομακρύνσει ατόμων σε ασφαλή σημεία.